Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγόμαστε καλά. Καλησπέρα στους παρεισάμενους, καλησπέρα στους που έχουν συνεδρίσει διαδικτυακά στη σημερινή παρουσίαση που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο θέμα. Αφορά τους όγκους της καρδιάς. Είναι γνωστό ότι είναι συχνή. Αυτό ακριβώς μας κάνει και να μην συμμορτευόμαστε. Απ' την άλλη, είναι όγκοι που εξαιτίας του οργάνου στο οποίο αντίσσονται, δημιουργούν και πολλαπλά προβλήματα. Και αυτό περιπλέκει ακόμα την ουσιότητα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και σπάνια ήταν σε αυτή την ευκαιρία να το ακούσει. Ευχαριστούμε την κυρία Ψωμά, που είναι στέλεχος, πολύτιμο στέλεχος της κοινωνίας μας, που μας αναδείξει το θέμα. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Κούσουρα, ο οποίος θα κάνει τα σχόλιά του με βάση την εμπειρία του στην απεικόνηση της καρδιάς. Ο λόγος σας. Να καλωσορίσω κι εγώ τόσο τους παρεσκτάμενους και όσο και τους εξ αποστάσεως ακροατηρίου. Κυρία Ψωμά ήταν... κυρία Ψωμά τη γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν μεγάλο στα γόνατά μου που λένε. Την ξέρω σαν ειδικευόμενη και τώρα σαν πολύτιμη συνεργάτηδα στο τμήμα της καρδιαγγειακής απεικόνησης. Όπως είπε ο κύριος Προσόπουλος, όντως η διερεύνηση των όγκων της καρδιάς είναι ένα πεδίο το οποίο αφενός δεν το έχουμε. Δεν έχουμε αρκετά συχνά περιστατικά για να αποκτήσουμε εμπειρία, αλλά θέλει και μια προσεκτική προσέγγιση όταν δούμε κάτι το οποίο θα μας θέσει το ερώτημα αν υπάρχει όγκος. Αυτά θα μας αναπτύξει η κυρία Ψωμά, την οποία είναι καλό στο βήμα. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ όλους για τη σημερινή τους παρουσία. Τα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για την απεικονιστική διερεύνηση των καρδιακών όγκων. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, είναι ένα σπάνιο έβριμα. Οι καρδιακοί όγκοι είναι συνήθως, μπορεί να είναι συμπτωματικοί, αλλά μπορεί να εντοπιστούν και τυχαία κατά την αξιολόγηση για ένα φαινομενικά άσχετο πρόβλημα ή κλινικό έβριμα. Ακόμη και όταν έχουν καλοήθη χαρακτηριστικά, υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεάσουν την καρδιακή λειτουργία ή να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές όπως εμβολή ή αρρυθμία. Το 90% των πρωτοπαθών καρδιακών όγκων είναι καλοήθης. Αρχικά να τονιστεί το γεγονός ότι η περαιτέρω προσέγγιση των όγκων πρέπει να βασιστεί σε 4 διαγνωστικούς παράγοντες. Πρώτον, η ηλικία. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ηλικία του εξεταζόμενου. Κύριο παράδειγμα, η παιδιατρική ασθενή. Όταν συναντάμε κάποιους όγκους τους παιδιατρικούς ασθενείς, σε νεαρή δηλαδή ηλικία, αυτοί οι όγκοι συνήθως είναι είτε ραβδιομοιώματα είτε ινώματα, για παράδειγμα. Το φύλο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο επίσης, γιατί κάποιοι όγκοι προτιμούν άντρες και άλλοι γυναίκες. Εξίσου σημαντική και πιο σημαντική ίσως από όλα είναι η τοπογραφία των όγκων, δηλαδή οι συγκεκριμένοι όγκοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δείχνουν συγκεκριμένη προτίμηση σε δεξιές ή αριστερές καρδιακές κοιλότητες. Και εννοείται, ποτέ δεν ξεχνάμε την επιδημιολογική πιθανότητα και το ιστορικό ενός ασθενούς. Ένα παράδειγμα είναι ένας ασθενής μεγάλης ηλικίας, ο οποίος έχει υποστεί, για παράδειγμα, ένα καρδιακό έμφραγμα. Οπότε με αποτέλεσμα να έχει κάποια ισχυμική βλάβη το τείχωμα της αριστερής κοιλίας. Σε αυτόν τον ασθενή, όταν δούμε κάποια επιπλέον ενδοκυλωτική βλάβη, δηλαδή βλάβη παρακείμενα του εμφράγματος, η βλάβη αυτή συνήθως σημαίνει ότι αφορά έναν θρόμβο και όχι μια κακοήθη οντότητα. Ως προς την τοπογραφία των συνηθέστερων όγκων που συναντάμε, έχει σχέση, όπως είπαμε, με την προτίμηση του κάθε όγκου. Για παράδειγμα, στον αριστερό κόλπο προτιμήσεις έχουν το αγιοσάρκωμα και το λέμφωμα. Ο αριστερός κόλπος, στον αριστερό κόλπο συναντάμε κυρίως, κατά κύριο λόγο, θρόμβο, το μίξωμα, σαρκώματα, ενώ στις βαλβίδες, κυρίως εδώ στο ύψος της μητροειδούς, συναντάμε το ινοελάστομα, καθώς επίσης και εκβλαστήσεις. Ως προς τις κοιλίες, μπορεί να δούμε ινώματα, ραβδομοιώματα ή, όπως είπαμε, κορυφαίους θρόμβους. Όσον αφορά το περικάρδιο, θα δούμε τη γνωστή περικαρδιακή κύστη ή και μεταστάσεις. Ενώ λιπώματα, αιμαγγιώματα, ραβδομοιοσάρκωμα και μεταστάσεις μπορεί να έχουν επίσης οποιαδήποτε άλλη προτίμηση σε σχέση με την εντόπιση του. Οι κλινικές τους εκδηλώσεις αφορούν είτε συστηματικά φαινόμενα, πυρετούς, αθραλγίες, γενικά δηλαδή φαινόμενα, απώλεια βάρους, κόπωση ή παραναπλασματικά σύνδρομα,
Αυτά καθεαυτά τα καρδιολογικά φαινόμενα, δηλαδή οι πιεστικά φαινόμενα από τον όγκο στη λειτουργία του μυοκαρδίου, αιμοδυναμικές διαταραχές, αρρυθμίες, επίδραση στις βαλβίδες με αποτέλεσμα παλινδρομήσεις ή περικαρδιακές συλλογές με ή χωρίς ταμπονάρισμα. Και φυσικά έχουμε και τα εμβολικά φαινόμενα, όπως είναι το πνευμονικό ή το συστηματικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο από τον ίδιο τον όγκο. Η εκτίμηση της ύποπτης καρδιακής μάζας αφορά, ξεκινάει με έναν καρδιολογικό υπέρηχο. Ο καρδιολόγος συνήθως παραπέμπει τον ασθενή για περαιτέρω απεικονίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν είτε την μαγνητική καρδιά, είτε αξονική καρδιά και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, και PET-CT. Κατεξοχήν, η απεικόνιση των καρδιακών όγκων γίνεται με τη μαγνητική τομογραφία, καθώς είναι, όπως ξέρετε, βοηθάει στη μη επεμβατική αξιολόγηση του όγκου, καθώς και τη σχέση του με τις καρδιακές κοιλότητες και το περικάρδιο. Είναι αυτό που λέμε, μας βοηθάει στο να έχουμε μία virtual βιοψία, καθώς αξιολογεί μορφολογία, διαστάσεις, θέση, επέκταση του όγκου, ομοιογένεια, διήθηση παρακείμενων ιστών και φυσικά έχουμε και τον χαρακτηρισμό του ιστού, τον ιστοπαθολογικό χαρακτηρισμό του ίδιου του όγκου. Φυσικά έχουμε πληροφορίες και σε σχέση με τις εξωκαρδιακές δομές και οδηγεί τον χειρουργικό σχεδιασμό. Το πρωτόκολλο που ακολουθείται στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, εκτός από τις κλασικές κινηματικές εικόνες, περιλαμβάνει και τις TAF1 Black Blood Imaging ακολουθίες, έχουμε τις TAF2 ακολουθίες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι χάρτες, πριν και μετά τη χορήγηση του σχεγραφικού, ο TAF1 χάρτης και ο TAF2 χάρτης για την ποσοτική ανίχνευση διαταραχών του μυοκαρδίου και φυσικά έχουμε τις ακολουθίες της αιμάτωσης και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, είτε το first pass, είτε το early και late gadolinium enhancement. Η αξονική τομογραφία έχει επίσης μεγάλη θέση στην διερεύνηση των καρδιακών όγκων, όταν οι άλλες απεικονιστικές μέθοδοι δεν είναι διαγνωστικές ή αντενδείκνυται για τον ασθενή και φυσικά παίζει τεράστιο ρόλο στη σταδιοποίηση του όγκου. Γίνεται με ECG-gated πρωτόκολλο, το οποίο επιτρέπει την ακριβέστερη οριθέτηση της βλάβης και τη σχέση της με τις γύρω δομές. Ελέγχει αν υπάρχουν επασβεστώσεις, ελέγχει τις σχέσεις του όγκου με τις στεφανιές αρτηρίες, γιατί πολλές φορές οι όγκοι προκαλούν απόφραξη σε αυτές, και εννοείται ότι αξιολογούμε πλήρως τις δομές του θώρακα, του πνεύμονα και των αγγειακών δομών. Καλό είναι να υπάρχει και μια δεύτερη φλεβική φάση για την δίθηση φλεβικών στελεχών και φυσικά για τον ίδιο τον όγκο οι καθυστερημένες λήψεις με σκιαγραφικό βοηθούν στην αξιολόγηση περαιτέρω της ενίσχυσης με το σκιαγραφικό. Τους καρδιακούς όγκους τους ταξινομούμε σε νεοπλασματικούς και μη νεοπλασματικούς ή αλλιώς ψευδοόγκους. Οι νεοπλασματικοί διαχωρίζονται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς. Με τη σειρά τους οι πρωτοπαθείς διαχωρίζονται σε καλοήθεις, που περιλαμβάνουν κυρίως το μίσωμα, φυλώδες συνοελάστομα, λίπωμα, ραβδομοίωμα και παραγαγλιώματα. Ενώ στους κακοήθεις έχουμε κατά κύριο λόγο τα σαρκώματα και σε πολύ μικρότερο ποσοστό τα λεμφώματα. Δευτεροπαθείς νεοπλασματικοί όγκοι περιλαμβάνουν τις μεταστάσεις, οι οποίες είναι 20 με 40 φορές πιο συχνοί όγκοι από τους πρωτοπαθείς καρδιακούς όγκους. Κάθε φορά που υπάρχει υποψία, κάθε φορά που ένας ασθενής με γνωστή κακοήθεια αναπτύσσει καινούργια καρδιαγγειακά σημεία ή συμπτώματα, θα πρέπει αμέσως να τίθεται υπόνοια πιθανής καρδιακής συμμετοχής, μεταστατικής συμμετοχής από τον όγκο. Φυσικά, οι μεταστάσεις αφορούν τόσο την καρδιά όσο και το περικάρδιο. Ως προς το μίξωμα που αποτελεί τον συνηθέστερο πιο συχνό καλοήθη όγκο, αφορά συνήθως τις γυναίκες, είναι καλά φορζόμενες και ευκίνητες μάζες, πιθανά προερχόμενες από πρόδρομες ενώσεις σχηματικών κυττάρων. Συχνότερα τις συναντάμε στον αριστερό κόλπο, στα παιδιά έχουν παρατηρηθεί και στο δεξιό κόλπο, επίσης μπορεί να τις δούμε στο μεσοκολπικό διάφραγμα ή στις βλοχίνες της μητροειδούς βαλβίδας. Καθώς επίσης και στο Carney Complex μια κληρονομική κατάσταση περιλαμβάνει την ύπαρξη μυξωμάτων. Στο μίξωμα οι επασβεστώσεις παρατηρούνται περίπου στο 14% των ασθενών και είναι συχνότερα σχετιζόμενες με βλάβη στις δεξιές κοιλότητες, όπως είπαμε. Δεν εμπλουτίζονται συνήθως στην αναπτυριακή φάση, ενώ έχουμε ετερογενείς και σχεγράφη σε καθυστερημένες λήψεις. Στις κινηματικές εικόνες μπορούμε να δούμε κάποιο μίσχο του μυξώματος. Βέβαια, σε όγκους με κοντό μίσχο είναι δύσκολο αυτό. Στη μαγνητική τομογραφία έχουμε ετερογενή εμφάνιση σε TAF1 και TAF2 ακολουθίες, λόγω της περίπλοκης σύνθεσης των μυξωμάτων ανάλογα με το ποσοστό που περιλαμβάνουν μυξοειδή, αιμορραγικά, οστεώδη ή νεκρωτικά στοιχεία. Τα μυξώματα θα ακολουθήσουν χειρουργική εκτομή για ιστολογική διάγνωση, αλλά και για πρόληψη μεγάλων επιπλοκών,
θα πρέπει να γίνεται ετήσια παρακολούθηση με διαθωρακικό υπέρυπο, τουλάχιστον για 4 χρόνια, καθώς το 1 με 10 με 15% των όγκων υποτροπιάζει στο σημείο του αρχικού όγκου. Εδώ έχουμε περίπτωση ασθενούς 53 χρονών, ο οποίος προσήλθε με θρομβοεμβολικά επεισόδια. Ο ασθενής αυτός στον καρδιολογικό υπέρυπο εμφανίζει μια υπερηχογενή βλάβη στο ύψος του μεσοκολπικού διαφράγματος, την οποία τη βλέπουμε εδώ καλύτερα στην αξονική τομογραφία. Είναι υποεμπλουτιζόμενη σε επαφή με το μεσοκολπικό διάφραγμα, προπίπτει στον αριστερό κόλπο. Και εδώ μαγνητική τομογραφία, μετά τη χορήγηση καθυστερημένες λήψεις, μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, που βλέπουμε τον ίδιο όγκο, ο οποίος έχει έναν ανομοιογενή εμπλουτισμό. Δεύτερο συχνότερος όγκος είναι το λίπωμα καλοήθης όγκος, στη μέση ηλικία συνήθως βρίσκεται. Τυπικά είναι ασυμπτωματικό, αλλά μπορούμε να έχουμε αριθμίες ή και βαλβιδική δυσλειτουργία αναλόγως που θα το, αν θα ασκήσει πιεστικά φαινόμενα. Τα υποεπικαρδιακά λιπώματα μπορεί να συμπιέσουν τις στεφανείες αρτηρίες και να εμφανιστούν επομένως με ισχυμικό θωρακικό πόνο οι ασθενείς αυτοί. Είναι μια καλά οριοθετημένη βλάβη και παρατηρείται συνήθως στο μέσο κολπικό διάφραγμα. Στην αξονική τομογραφία καρδιάς είναι ομοιογενείς μη εμπλουτιζόμενες μάζες με πυκνότητες λίπους. Κάτι το οποίο στη μαγνητική τομογραφία μπορούμε να το καθίσταται σαφές με την καταστολή του λίπους, όπου η βλάβη αυτή εμφανίζει χαμηλό σήμα όταν έχουμε τις φάτσατ ακολουθίες. Στις TAV2 εικόνες έχουμε αυξημένο σήμα, ενώ μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού δεν εμπλουτίζονται οι βλάβες αυτές. Η χειρουργική αφαίρεση γενικά δεν ενδείκνεται, εκτός από, από το γεγονός όταν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα. Εδώ έχουμε μια περίπτωση, ένα τυχαίο έβριμα λιπώματος, ασθενή 66 χρονών. Στον καρδιολογικό υπέρυπο βλέπουμε πάλι μια υπερηχογενή βλάβη, η οποία βρίσκεται στο πρόστιο μεσοκοιλιακό τείχομα. Εδώ είμαστε σε μαγνητική τομογραφία από κινηματικές εικόνες. Εδώ είναι το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Και εδώ βλέπουμε αυτή τη μικρή βλάβη με υψηλό σήμα στο εσωτερικό της και κατασταλθηκε μετά την εφαρμογή της καταστολής του λίπους στην ταφένα ακολουθία. Θυλώδες είναι ο ελάστομα. Είναι σπάνιος όγκος, αποτελεί το 11,5% των πρωτοπαθών όγκων. Βαλβιδικός όγκος, πιο συχνός στους άνδρες, αποτελείται από κολαγόνο και ελαστικές ίνες με ενδοθυλιακό κάλυμα και κοντό μίσχο συνδετικού ιστού. Αυτά τα βρίσκουμε συνήθως στο κολπικό τμήμα της μητροειδούς βαλβίδας και στην αορτική ή στην αορτική επιφάνεια της αορτής. Είναι μικρή όγκη συνήθως, κάτω του 1,5 εκατοστών. Στην αξονική τομογραφία πρόκειται για αυτό που είπαμε, εστιακές μάζες, μικρές μάζες στην επιφάνεια της βαλβίδας. Στη μαγνητική τομογραφία έχουν συνήθως ίσο σήμα στις ταφένα ακολουθίες και χαμηλό σήμα στις TAV2 ακολουθίες λόγω αυτού του εινόδους περιεχομένου που έχουν. Η χειρουργική εκτομή συνίσταται σε ασθενείς με μεγάλους όγκους στις αριστερές κοιλότητες. Φυσικά, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να είναι χαμηλού ρίσκου ή ούτως ή άλλως να πρέπει να υποβληθούν σε άλλου είδους αγκιοχειρουργική επέμβαση. Τα εινοελαστώματα των δεξιών κοιλοτήτων συνήθως πάνε συντηρητικά. Εκτός πάλι αν έχουμε αιμοδυναμικές σημαντικές αποφράξεις ή κάποιο κίνδυνο παράδοξης εμβολής. Παράδειγμα, περίπτωση γυναίκας 74 χρονών με εμβολικά επεισόδια. Βλέπουμε μια πολύ μικρή βλάβη στον καρδιολογικό υπέρυπο, μια μικρή ευκίνητη μάζα, η οποία όπως φαίνεται στην αξονική στεφανιογραφία βρίσκεται πάνω στην γλωχίνα της αορτικής βαλβίδας και όπως βλέπετε εδώ, με υπόπυκνη απεικόνηση και θυλώδη εμφάνιση. Ραβδομοίωμα. Αυτά τα συναντάμε συνήθως στον παιδιατρικό πληθυσμό, όπως είπαμε στην αρχή. Μπορεί να είναι και πολλαπλά στο 60%. Δεν έχουν προδιάθεση σε συγκεκριμένη κοιλότητα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμίες ή συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας στα παιδιά. Συνήθως υποχωρούν αυτόματα και μπορεί να συνδεθούν και με την οζώδης κλήρυνση, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει αργότερα στην διαφορική διάγνωση από άλλα, όπως για παράδειγμα από το ίνωμα, όταν ο ασθενής δηλαδή έχει και άλλες ταυτόχρονες βλάβες. Συνήθως είναι ενδομοιοκαρδιακά ή μπορεί να βρεθούν και ενδοκοιλιακά. Στην αξονική στεφανιογραφία η βλάβη συνήθως εμφανίζεται με ομοιογενή υπόπυκνη απεικόνηση. Μπορεί να έχει και ενδοκοιλιακή επέκταση. Όπως είπαμε, όταν έχουμε πολλαπλές τέτοιες μάζες παρόμοιες, μας θέτουν την υπόνοια της οζόντος κλήρυνσης στο παιδί ή στον εξεταζόμενο. Στη μαγνητική τομογραφία, στις ταφένα εικόνες έχουμε ίσο σήμα, στις TAV2 μπορεί να έχουμε και υψηλό σήμα, ενώ έχουμε ελάχιστο ή και καθόλου εμπλουτισμό στις καθυστερημένες λήψεις. Συνήθως η χειρουργική επέμβαση προορίζεται για ασθενείς με αφιστάμενη αρρυθμία ή καρδιακή ανεπάρκεια. Νεαρός ασθενής με σύμπτωμα με αίσθημα παλμών και συγκοπτικά επεισόδια, παρατηρούμε στις ταφένα ακολουθίες. Εδώ βρισκόμαστε σε εγκάρση στο short axis εικόνες.
τα φαίνα ακολουθίας, οι οποίες βλέπουμε μια εστιακή πάχυση στη μεσότητα του ανώτερου μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Αυτή είναι η αριστερή κοιλία, εδώ έχουμε τη δεξιά κοιλία. Είναι blood-blood ακολουθίες, το αίμα βλέπετε έχει χαμηλό σήμα. Και εδώ παρατηρούμε αυτή την εστιακή πάχυση στο ανώτερο τμήμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Στις ταύ δύο στήρα ακολουθίες έχουμε υψηλό σήμα, ενώ μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, εδώ πρόκειται για αρχόμενη, αμέσως μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, ενώ εδώ έχουμε καθυστερημένη χορήγηση, καθυστερημένες λήψεις, παρατηρούμε εμπλουτισμό σταδιακό της βλάβης. Το παραγαγλίωμα είναι πολύ σπάνιος όγκος, νευροενδοκρινικός όγκος, προέρχεται από τα παραγαγλιακά κύτταρα που βρίσκονται στις μεγάλες αρτηρίες, στις φανιές αρτηρίες ή τους κόλπους. Συνήθως εντοπίζεται στον αριστερό κόλπο, με ευθύνουσα σειρά το μεσοκολπικό διάφραγμα, την πρόστια επιφάνεια της καρδιάς. Μπορεί να είναι και τυχαίο έβριμα, εάν δεν δίνει συμπτώματα, αν δεν αφορά εκρητικό όγκο. Οι εκρητικοί όγκοι που παράγουν τις κατεχολαμίνες, όπως ξέρουμε, θα οδηγήσουν τον ασθενή σε συμπτώματα έντονα, τα οποία θα θέσουν την υπόνοια πιθανώς κάποιου νευροενδοκρινικού όγκου στο σώμα. Ο ασθενής επομένως μπορεί να έχει και συμπτώματα δύσπνοιας, τυθάνχης, τα οποία επίσης σχετίζονται με τη συμπίεση των καρδιακών κοιλοτήτων ή των στεφανιών αρτηριών. Στην αξονική στεφανιογραφία έχουμε ετερογενείς μάζες με χαμηλές πυκνότητες, αλλά αυξημένο εμπλουτισμό, ενώ στη μαγνητική τομογραφία μπορεί να έχουμε βλάβες με υψηλό ταυδίο σήμα και πολύ αυξημένο εμπλουτισμό. Η χειρουργική εκτομή μπορεί να είναι δύσκολη, γιατί οι όγκοι αυτοί έχουν πολύ αυξημένη αγγείωση και έχουν και μια τάση να εμπλέκουν και τις στεφανιές αρτηρίες. Εδώ έχουμε μια περίπτωση 25χρονης γυναίκας με αίσθημα παλμών. Παρατηρούμε στην αξονική τομογραφία μια ευμεγέθη βλάβη, η οποία βρίσκεται στο ύψος της κολποκοιλιακής άβλακας, εδώ περίπου είναι. Εδώ είναι ο δεξιός κόλπος, δεξιά κοιλία, η οποία συμπιέζεται και η δεξιά κοιλία και ο δεξιός κόλπος σημαντικά από τη βλάβη αυτή. Έχουμε την αυξημένη πρόσληψη σκιαγραφικού και παρατηρούμε μια αστεροειδή ουλή υποεμπλουτιζόμενη στο εσωτερικό της βλάβης. Επίσης, η βλάβη αφορίζεται από μια λεπτή υποεμπλουτιζόμενη κάψα. Και στη μαγνητική τομογραφία παρατηρούμε πάλι αυτή τη βλάβη, η οποία είναι μια ευμεγέθης βλάβη με χαμηλό σαφών ορίων. Έχει αυξημένο σε σχέση με το μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας, όπως βλέπετε, έχει πιο αυξημένο σήμα. Ενώ μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού εμφανίζει πολύ έντονη πρόσληψη και εμφανίζεται πάλι η υποεμπλουτιζόμενη κεντρική αστεροειδή σουλή. Στη συνέχεια με το PET-CT με οκτριοτίδη παρατηρούμε την πρόσληψη αυτής της βλάβης, η οποία είναι θετική στην οκτριοτίδη. Όσον αφορά τους... αυτοί ήταν όλοι οι πρωτοπαθείς καλοήθης όγκοι, καρδιακοί όγκοι. Τώρα μιλάμε για τους κακοήθης όγκους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι, με τα σαρκώματα όπως αναφέραμε πιο συχνά, και με σειρά ακολουθούν τα λεμφώματα και τα μεσοθυλιώματα. Οι ενδείξεις για να μας οδηγήσουν απεικονιστικά στο να θέσουμε την υπόνοια μιας κακοήθους συμπεριφοράς είναι η τοπική εισβολή του όγκου, ασαφή όρια του όγκου, παρουσία αγγείων τροφοδοσίας, ανομοιογένεια μέσα στην βλάβη με αιμορραγίες και νεκρώσεις, εκτεταμένη συμμετοχή καρδιακών κοιλοτήτων και φυσικά περικαρδιακή συλλογή ή και υποεπεζοκωτική συλλογή. Όπως είπαμε, τα σαρκώματα αφορούν κυρίως το αγκιοσάρκωμα, το λιομεοσάρκωμα, ραβδομοιοσάρκωμα, με πολύ, πολύ πιο σπάνια το οστεοσάρκωμα και το αδιαφοροποίητο σάρκωμα. Το πρώτο είναι το πιο συχνό, το αγκιοσάρκωμα από τους πρωτοπαθείς κακοήθης όγκους, συχνότερα στους άντρες, στην τέταρτη δεκαετία της ζωής. Είναι εξαιρετικά επιθετικοί όγκοι, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό τους αγκιακά κανάλια επενδυμένα από αναπλαστικά επιθυλιακά κύτταρα με περιοχές νέκρωσης και αιμορραγίας. Συνήθως είναι στο δεξιό κόλπο, ενώ μπορεί να διηθήσουν αργότερα το περικάρδιο, την τριγλόχινα βαλβίδα, τη δεξιά κοιλία, δεξιά στεφανή αρτηρία και άνω κύλι. Μπορεί να δώσουν εξωκαρδιακές μεταστάσεις και φυσικά έχουν πολύ κακή πρόγνωση, καθώς λόγω της έκτασης και της εκτεταμένης διήθησης που εμφανίζουν. Στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι ετερογενείς βλάβες και στην ταφένα και στις ταφένα εικόνες και στις ταυδίο, καθώς επίσης και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε καθυστερημένες λήψεις. Εδώ έχουμε περίπτωση 20χρονου ασθενούς, ο οποίος είχε εμφανίστηκε με βήχα αιμόπτυση και κακουχία και στην αξονική θώρακος βλέπουμε μια εκτεταμένη βλάβη η οποία πιέζει εξαιρετικά σημαντικά τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες, στο δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία. Έχει έντονη ανομοιογένεια και στο παράθυρο το πνευμονικό παρατηρούμε τις πολλαπλές μεταστατικές βλάβες στο πνεύμονα. Η βλάβη αυτή ήταν αγκιοσάρκωμα. Το λιομοιοσάρκωμα είναι ακόμη πιο σπάνιο και επιθετικό. Έχουν αναφερθεί κάτω από 200 περιπτώσεις στη βιβλιογραφία. Συνήθως εμφανίζεται στο πίστιο τμήμα του αριστερού κόλπου.
και μπορεί να εμφανίζονται ως άμυσχες μάζες με βλενώδη εμφάνιση, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και στις λοιπές καρδιακές κοιλότητες. Είναι ασυμπτωματικός όγκος μέχρι να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Και όταν διηθεί το μυοκάρδιο, μπορεί να συνδέεται με αρρυθμίες. Στην αξονική τομογραφία έχουμε ακανόνιστες λοβωτές βλάβες υπόπυκνες με περικαρδιακή συλλογή συνήθως. Μπορούν να διηθήσουν τη μητροειδή βαλβίδα και τις πνευμονικές φλέβες και εμφανίζονται τότε ως ελλείμματα πλήρωσης. Ταυτόχρονα μπορεί να έχουμε και διστροφικές επασβεστώσεις στους όγκους αυτούς. Η πρόγνωση δεν είναι καθόλου καλή, είναι κάτω από τους 6 μήνες. Εδώ βλέπουμε μια περίπτωση γυναίκας η οποία προσήλθε με αίσθημα δυσφορίας και προκάρδιο άλγο στην άσκηση και παρατηρούμε στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς στην ΤΑΦ1 ακολουθία Bright Blood απεικόνησης. Είναι μια λοβωτή βλάβη στο ύψος του αριστερού κόλπου χαμηλής έντασης στις ΤΑΦ1 ακολουθίες. Έχει ασαφές όριο με το πλάγιο τείχωμα του αριστερού κόλπου, ενώ παρατηρούμε και την προσκόλληση στο ύψος της μητροειδούς βαλβίδας. Τα ραδιομιοσαρκώματα είναι συχνότερα στην παιδική ηλικία. Αντιπροσωπεύουν ένα 4-7% των καρδιακών σαρκωμάτων, προέρχονται από το μυοκάρδιο, αλλά μπορεί να συμμετέχει και κάποια βαλβίδα. Συνήθως είναι μεγάλα σε μέγεθος και ακριβώς επειδή είναι ευρυϊκού τύπου, περιέχουν ραβδομιοβλάστες, άφθονο γλουκαγόνο, δεσμίνη, μυοσφαιρίνη και μυογενίνη. Ο ρυθμός ανάπτυξής τους είναι υψηλός και πολλές φορές και πριν από την κλινική εμφάνιση ο όγκος ήδη είναι μεγάλος, ευμεγέθης, γι' αυτό και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και συχνά είναι γρήγορα θανατηφόρα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα σε μεγαλύτερη βέβαια ηλικία από τη βιβλιογραφία 50χρονη και αυτή η γυναίκα, η οποία προσήλθε με δύσπνοι αίσθημα παλμών και ιστορικό σε ημαστού με άκτινο και χημειοθεραπείες. Και βλέπουμε εδώ στο ύψος της μητροειδούς βαλβίδας μία λοβωτή μικρή βλάβη στην πρόστια γλωχίνα. Εδώ είναι η πρόστια γλωχίνα της μητροειδούς βαλβίδας. Εδώ είμαστε στις αριστερές κοιλότητες, δεξιές κοιλότητες. Βλέπουμε πάλι εδώ στο ύψος αυτό τη χαμηλή ένταση σήματος της αλλίωσης, ενώ μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού παρατηρούμε μία πρώιμη ενίσχυση. Στο PET η βλάβη αυτή έδειξε αυξημένη πρόσληψη, αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα, δηλαδή στο ύψος αυτό αφαιρέθηκε και βρέθηκε ότι πρόκειται για ραβδομιοσάρκωμα. Τα λεμφώματα αφορούν το 1,3% περίπου των πρωτοπαθών καρδιακών όγκων. Συνήθως είναι β' κύτταρα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και με ηλικία περίπου τα 60 έτη. Τοπογραφικά τα βλέπουμε στις δεξιές κοιλότητες, στη δεξιά κοιλία κυρίως, και συνήθως έχουμε και περικαρδιακή συλλογή. Απαντούν σε μονοκλονικά αντισίτη 20 αντισώματα. Και η μαγνητική τομογραφία επιπλέον έχει θέση και για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Συνήθως στις ΤΑΦ1 τα δύο ακολουθίες έχουν ίσο σήμα οι βλάβες αυτές, ενώ μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού μπορεί να μην έχουμε καθόλου ή να έχουμε πολύ μικρό εμπλουτισμό. Εδώ έχουμε παράδειγμα περίπτωση ασθενούς 65 χρονών, πάλι με αίσθημα παλμών και δύσπνοια, όπου βλέπουμε στην αξονική τομογραφία βλέπουμε μία εκτεταμένη βλάβη, λοβωτή βλάβη, η οποία βρίσκεται στις αριστερές κοιλότητες, κυρίως στην αριστερή κοιλία, και διηθεί και τον αριστερό κόλπο, καθώς και τις αριστερές πνευμονικές φλέβες, με συνοδό περικαρδιακή συλλογή. Στη μαγνητική τομογραφία, τα φένα ακολουθίες είναι ακολουθίες, στις οποίες βλέπουμε την χαμηλής έντασης ευμεγέθη λοβωτή βλάβη, η οποία εισέρχεται και στον αριστερό κόλπο. Τέλος, το μεσοφιλίωμα είναι ένα σπάνιο νεόπλασμα, το οποίο το συναντάμε συνήθως στο περικάρδιο και μπορεί να εμφανιστεί με περικαρδιακή συλλογή, εξαιρετικά επιθετικό, με κακή πρόγνωση. Και στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς και στην αξονική τομογραφία έχουμε πολλαπλές εμπλουτιζόμενες σειραίουσες περικαρδιακές μάζες και ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνεται και εμφανίζεται έχει σχέση και με τον λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να βγει πλήρως να εξαιρεθεί και γι' αυτό και επίσης έχει πολύ κακή ανταπόκριση στις θεραπείες. Συνήθως αντιμετωπίζεται μόνο παρηγορικά. Εδώ έχουμε περίπτωση ασθενούς 71 χρονών, όπου βλέπουμε πολλαπλές μαλνοζώδεις βλάβες, οι οποίες βρίσκονται στην περικαρδιακή κοιλότητα, στο περικάρδιο, το οποίο εμφανίζει ανομοιογένεια εντός αυτού, ανομοιογενείς εστίες σήματος, και αυτές οι βλάβες μπορεί να εντοπιστούν οπουδήποτε στην περικαρδιακή συλλογή, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα εδώ.
με ετερογενή εμπλουτισμό. Εδώ έχουμε τις εικόνες του short taxis στη σταφένα σύνε ακολουθίες, ενώ εδώ είναι μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, όπου παρατηρούμε αυτόν τον ανομοιογενή εμπλουτισμό. Άλλες βλάβες είναι πιο ομοιογενείς, άλλες βλάβες όμως είναι περισσότερο ανομοιογενείς λόγω των εστιών του μεσοθυλιώματος. Ως προς τις δευτεροπαθείς βλάβες που συναντάμε στην καρδιά, αυτές αφορούν τις μεταστάσεις σε ασθενείς με μελάνωμα, καρκίνο μαστού ή πνεύμων. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικές και επεκτείνονται συνήθως με τον κλασικό τρόπο αιματογενός, λεφογενός ή τοπική δίθηση από τον πρωτοπαθή όγκο. Αυτές πρέπει να τις υποπτευόμαστε, όπως έχουμε πει, σε κάθε ογκολογικό ασθενή που εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως επιπομματισμό, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια ή βαλβιδική δυσλειτουργία. Συνήθως οι μεταστάσεις εμφανίζονται στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Έχουμε χαμηλό σήμα στη ΣΤΑΦ 1 ακολουθίες, υψηλό στη ΣΤΑΦ 2, ενώ εμφανίζεται σε καθυστερημένη μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού σε καθυστερημένες λήψεις. Έχουμε έναν ετερογενή εμπλουτισμό. 59 χρονών ασθενής με ιστορικό υπέρτασης υπερλιπιδημίας, σε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα. Η ασθενής αυτή εμφάνισε στην αξονική τομογραφία μια μεγέθη βλάβη του αριστερού νεφρού, ενώ και στη συνέχεια. Λόγω της βλάβης αυτής και κάποιων αλλοιώσεων που είχε στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, προσήλθε για μαγνητική τομογραφία καρδιάς και εδώ φάνηκε σε απλές τομές μαγνητικής τομογραφίας, στεφανιές και αξιαλ τομές, μια ευμεγέθη λογωτή βλάβη, η οποία καταλαμβάνει τόσο το δεξιό κόλπο αλλά και την δεξιά κοιλιά και επεκτείνεται μέσω του μυοκαρδίου και στον επικαρδιακό χώρο. Η βλάβη αυτή εμφάνιζε αυξημένο μεταβολισμό στο PET. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, τους μη νεοπλασματικούς καρδιακούς όγκους ή αλλιώς ψευδόγκους, ο κυριότερος ψευδόγκος μπορεί να είναι μια περικαρδιακή κίστη που μπορούμε να συναντήσουμε, μη νεοπλασματική μάλλον περίπτωση, που μπορούμε να συναντήσουμε στην καρδιά. Αυτή αποτελούν το 7% των όγκων του μεσαυλίου. Συνήθως βρίσκονται στη δεξιά καρδιοφρενική γωνία, σε μικρότερο ποσοστό στην αριστερή καρδιοφρενική γωνία. Είναι τυχαία ευρήματα, εκτός εάν είναι πολύ μεγάλα σε όγκο, οπότε λόγω πιεστικών φαινομένων μπορεί να εμφανιστούν με πόνο στο στήθος ή δύσπνοια. Το τείχομα της κύστης αποτελείται από συνδετικό ιστό και ένα μονό στρώμα μεσοθυλιακών κυττάρων. Συνήθως περιέχει διαυγές υγρό. Μπορεί να είναι και υπολείμματα προηγούμενης περικαρδίτιδας. Στη μαγνητική τομογραφία, ακριβώς επειδή είναι απλές κύστης, έχουν χαμηλό σήμα στη ΣΤΑΦ 1 εικόνες, υψηλό στη ΣΤΑΦ 2, ενώ μετά τη χορήγηση και σε καθυστερημένες ελλείψεις, μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, δεν έχουμε εμπλουτισμό. Εδώ έχουμε μια κλασική τέτοια απεικόνηση στην αξονική τομογραφία, όπου βλέπουμε ένα σαφόν οριόκιστο προσχηματισμό στη δεξιά καρδιοφρενική γωνία, ενώ στη μαγνητική τομογραφία παρατηρούμε το υψηλό σήμα της κύστης. Άλλη περίπτωση η οποία μπορεί να μπερδέψει αν δεν έχει προηγηθεί η αξονική στεφανιογραφία είναι η λεγόμενη κάσιος επασβέστωσης της μητροειδούς βαλβίδας. Μια σπάνια παραλλαγή και οφείλεται στη μειξωματώδη εκφύλιση της μητροειδούς βαλβίδας με αναπόθεση ασβεστίου με λιπίδια στον εινόδιο δακτύλο της μητροειδούς βαλβίδας. Οι αλλοιώσεις αυτές σχετίζονται με το μεταβολισμό του ασβεστίου και με τη χρόνια νεφρική νόσο. Τις απαντάμε σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς και αφορούν το κάτω από 1% ασθενών με επασβέστωση της μητροειδούς. Είναι συχνότερο έβριμα στις γυναίκες. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ακίνητη μάζα στο κατώτερο ή κάτω έξω τμήμα του δακτυλίου της μητροειδούς και τα συμπτώματα προκύπτουν όταν πιέζεται το μυοκάρδιο. Μπορεί να συσχετιστεί και με ανεπάρκεια της μητροειδούς, αλλά συνήθως δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα συμπτώματα. Όταν αυτή η αλλίωση είναι μεγάλη σε όγκο, δυσχεραίνει την κολποκυλιακή αγωγημότητα και μπορεί να οδηγήσει σε διάφορους βαθμούς κολποκυλιακού αποκλεισμού. Και φυσικά, όταν η επασβεστώση ταυτόχρονα με την επασβέστωση αυτή, όταν και ο λιπός δακτύλιος εμφανίζει εκτεταμένες επασβεστώσεις, αυτές θα οδηγήσουν φυσικά σε στένωση της μητροειδούς βαλβίδας. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Βλέπουμε αυτή την ογκόμορφη επασβέστωση του δακτυλίου της μητροειδούς βαλβίδας και στη μαγνητική τομογραφία χαμηλής έντασης σήμα της αλλίωσης αυτής, αλλά πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση κάσης επασβέστωσης της μητροειδούς βαλβίδας, η οποία δεν εμφανίζει εμπλουτισμό. Ο ενδοκαρδιακός θρόμβος, ο οποίος πρέπει να αναφερθεί και αυτός, γιατί μπορεί πολλές φορές να αποτελέσει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα όσον αφορά τους νεοπλασματικούς όγκους της καρδιάς.
σε σχέση με αυτούς. Μπορούμε να το συναντήσουμε σε διαφορετικές κλινικές καταστάσεις και να οδηγήσει σε σοβαρή νοσηρότητα ή και θάνατο από εμβολικά επεισόδια. Συνήθως απαντάται μετά από ένα έφραγμα του μυοκαρδίου ή μπορεί να εμφανιστεί σε κολπική μαρμαργή και στένωση μητροειδούς όπου κυριαρχούν οι κολπικοί θρόμβοι. Οι θρόμβοι συναντώνται συνήθως στις αριστερές κοιλότητες, ενώ μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού δεν προσλαμβάνουν καθόλου, δεν εμφανίζονται καθόλου ενισχυμένοι. Στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς ή στις κινηματικές εικόνες μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς το θρόμβο, να μελετήσουμε ταυτόχρονα την πνευματική υποκινησία ή και ακινησία στο παρακείμενο μυοκάρδιο, το οποίο έχει υποστεί το έμφραγμα. Και φυσικά μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού ο θρόμβος μάλλον δεν εμφανίζει κάποιον εμπλουτισμό. Και εδώ έχουμε παράδειγμα ένα εκτεταμένο έμφραγμα της κορυφής της αριστερής κοιλίας, όπως βλέπετε σε καθυστερημένες λήψεις τα φαίνα εικόνες. Μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού βλέπουμε τον έντονο εμπλουτισμό της ουλής και μέσα στο ύψος αυτό βλέπουμε αυτή την χαμηλής έντασης σήμα βλάβη, αλλίωση, η οποία αντιστοιχεί σε παρακείμενο θρόμβο της αριστερής κοιλίας. Εδώ μια άλλη περίπτωση είναι ένας μικρός θρόμβος της αριστερής κοιλίας με μικρό μίσχο. Είναι κατά τις κινηματικές εικόνες εμφανίστηκε πιο ελεύθερος λόγω του μίσχου. Η λιπωματώδης υπερτροφία του μεσοκολπικού διαφράγματος είναι και αυτή τυχαίο έβριμα. Ασυμπτωματική, δεν απαιτεί καμιά θεραπεία. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια πάχυση του μεσοκολπικού διαφράγματος, πάχος πάνω από 2 εκατοστά. Το σημαντικό είναι ότι δεν περιλαμβάνει τον οειδή βόθρο που βρίσκεται στο μεσοκολπικό διάφραγμα και εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένους παχύσαρκους ασθενείς. Μπορεί να σχετίζεται με θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να δει το λίπωμα, ο θρόμβος αναλόγως της θέσης ή και κάποια κακοήθεια. Στις τα φαίνα εικόνες στη μαγνητική τομογραφία έχει υψηλό σήμα στη ΣΤΑΒ 2, ενώ καταστέλλεται μετά στη ΣΤΑΒ 2 με φατσάτ καταστολή του λίπους. Περίπτωση ασθενούς βλέπουμε εδώ, όπου παρατηρούμε εδώ στην αξονική τομογραφία, παρατηρούμε τις υποεμπλουτιζόμενες αυτές αλλοιώσεις στο μεσοκολπικό διάφραγμα και στη μαγνητική τομογραφία, άλλη περίπτωση όπου βλέπουμε στις τα φαίνα εικόνες αυτές τις περιοχές με υψηλή ένταση σήμα, το οποίο καταστέλλεται μετά την καταστολή του λίπους στα φαίνα εικόνες. Παρατηρούμε τη διατήρηση ωστόσο στο ύψος εδώ πέρα του οειδούς βόθρου. Τέλος, μια φυσιολογική ανατομική παραλλαγή ουσιαστικά είναι η τελική ακρολοφία κρίστα τερμινάλης. Βρίσκεται στο έξω τείχωμα του δεξιού κόλπου και απεικονίζεται ως μια τειχωματική επιμήκης, όπως βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα, σε αυτή την εικόνα, τειχωματική επιμήκης οζόντης ή και τριγωνική δομή, η οποία μπορεί να προκαλέσει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, ακριβώς επειδή βρίσκεται στον δεξιό κόλπο και σημείο στο οποίο μπορεί να συναντήσουμε πολλές φορές θρόμβους λόγω καθετηριασμών των ασθενών. Εμβριολογικά, ακριβώς επειδή ο δεξιός κόλπος σχηματίζεται από το φλεβώδη κόλπο και το πρωτογενές αιωτείο, έχουμε αυτά τα δύο τμήματα όταν διαχωριστούν μπορεί να δημιουργούν την τελική ακρολοφία, η οποία σε μερικούς εξεταζόμενους ωστόσο παραμένει πιο έντονη και πιο με εντονότερη απεικόνηση σε σχέση με τον λοιπό πληθυσμό. Συμπερασματικά, όταν αξιολογούμε τις εικόνες μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη διαφορική διάγνωση, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας την τοπογραφία του όγκου, την ηλικία του εξεταζόμενου, το φύλο του εξεταζόμενου και φυσικά το ιστορικό. Οι περισσότεροι πρωτοπαθείς καρδιακοί όγκοι είναι καλοήθεις, με τα μειξώματα τα πιο συχνά. Στους κακοήθεις όγκους τα περισσότερο συχνά είναι τα σαρκώματα. Και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε και το φάσμα των απεικονιστικών χαρακτηριστικών των νεοπλασμάτων ή και των λοιπόν βλαβών των καρδιακών στο επίπεδο της καρδιάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ακριβή διάγνωση, να μην παρερμηνεύσουμε κάποιες φυσιολογικές παραλλαγές και να μπορέσουμε να καθοδηγηθεί η θεραπεία του ασθενούς. Φυσικά, με την αξονική τομογραφία έχουμε και τις σταδιοποίησεις στους επιβεβαιωμένους όγκους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για την πολύ καλή παρουσία. Είδαμε τελικά ότι όλοι αυτοί τελικά είναι πολύ.
Και κανείς πρέπει να δει τα ιδιαίτερα διαγωνιστικά χαρακτηριστικά. Μας εξηγήσατε και ευτυχώς σε κάθε, ίσως περισσότερο τουλάχιστον από αυτούς, υπήρχαν ειδικά διαγωνιστικά χαρακτηριστικά που σε κατήφθηναν. Άρα φαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός, η απεικόνηση πραγματικά βοηθάει πολύ στον χαρακτηρισμό. Η δυσκολία είναι η υποψία του όγκου και η σπανιότητα του πράγματος. Αλλά σας ευχαριστούμε γιατί ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση. Ο κ. Τούρκος θα μας κάνει τα σχόλιά του. Θα να τον παρακαλέσω στο πλαίσιο των σχολείων του λίγο να ενσωματώσει μια απάντηση στο ερώτημα εάν η κλινική υποψία που οδηγεί σε ένα υπερχορεύμα καρδιάς, αν αυτό το υπερχορεύμα, το ψευδός αρνητικό του, είναι λόγος για να μην προχωρήσει κανείς σε μαμερική. Αν το ψευδός αρνητικό. Υπάρχει κλινική υποψία, κάνει υπερχορεύμα καρδιάς, δεν βλέπει. Σταματάει. Και αν κανείς πρέπει να διαλέξει τις πιο σημαντικές ακολουθίες σε μια μανική τομογραφία, ποιες θα διάλεγε σε ένα ας πούμε συνοπτικό πρωτόκολλο απεικόνησης καρδιάς για την ανείχνευση τέτοιων όγκων. Αν μπορεί μέσα στα σχολεία του να λάβει αυτά τα ερωτήματα. Καταρχήν να συγχαρώ και εγώ την κυρία Ψωμά. Πολύ εμπεριστατωμένη η παρουσίασή της. Τουλάχιστον από την εμπειρία γεγονός είναι ότι τόσα χρόνια πολύ λίγοι όγκοι περάσανε από το ΑΧΕΠΑ. Με την έννοια, δεν ξέρω ακριβώς πόσα περιστατικά έχουμε κάνει από το 2013, να περάσαν 10 όγκοι όλα αυτά τα χρόνια, ίσως και λιγότερο. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Καταρχήν, όπως ανέφερε και ο κύριος Βρασόπουλος, συνήθως η ένδειξη προέρχεται τόσο από το κλινικό όσο και από το πρώτο υπερηχογράφημα. Με την έννοια την εξής, ότι έχω μια μάζα που προβάλλει μέσα στον κόλπο. Έχω μια τοπική πάχυνση με λίγο διαφοροποίηση στην οικογένεια του μυοκαρδίου. Ή έχω μια μάζα κοντά στην καρδιά, όπως για παράδειγμα ένα λέμφωμα που πιέζει τον κόλπο. Αλλά έτσι πως το βλέπω, μάλλον είναι ενδοκυλωτικό. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα από το υπερηχογράφημα. Συνεπώς, στο πρώτο κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση με τον θεράποντα γιατρό, τον συγκεκριμένα τον καρδιολόγο, κυρίως όπως με αναφορά τι ακριβώς υποψιάζεται, ποια είναι η συμπτωματολογία του και κυρίως αν είναι γνωστή κάποια πρωτοπαθής βλάβη. Ούτως ώστε να καθοδηγήσουμε από εκεί και πέρα την απεικόνηση ως εξής. Καταρχήν, όλα αυτά που περιγράψαμε έχουν δύο-τρία βασικά χαρακτηριστικά. Τοπική πάχυνση του μυοκαρδίου, ενδοκυλωτικό έλλειμμα πλήρωσης και, πώς το λένε, και κουλαστήσεις, δηλαδή διάφορες προβολές μέσα στον αυλό. Όλα αυτά, πρώτα καταρχήν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε έχοντας γνώμονα ότι η πιο συχνή όγκη είναι η δευτεροπαθής όγκη. Οπότε το πρώτο που πρέπει να αποκλειστεί είναι αν υπάρχει αυτό που βλέπουμε, αν είναι μια μετάσταση. Συνεπώς, κανείς θα μπορούσε να το προσεγγίσει το θέμα με μια πολύ καλή ποιότητα αξιολογική τομογραφία με γκέιτινγκ, όπου θα δει το θώρακα, θα δει το μυοκάρδιο, τυχόν ελλείμματα πλήρωσης, πού είναι αυτά τα ελλείμματα πλήρωσης, αν επεκτείνεται και σαφοποιείται το περικαρδιακό λίπος, κάτι στοιχεία τα οποία βοηθούν στην διάγνωση, για παράδειγμα ένα σάρκωμα του μυοκαρδίου που προβάλλει στην πορεία των στεφανιαίων αγκαίων, μπορεί καλύτερα να είναι η συμπτωματολογία να είναι από εκεί. Από την περίφραξη είχαμε πριν μερικά χρόνια ένα τέτοιο περιστατικό. Συνεπώς ξεκινάμε με μια αξιολογική τομογραφία, την οποία απλά τραβάμε λίγο παρακάτω και κάνουμε μια σωστή, μια σωστή διερεύνηση για πρωτοπαθή εξεργασία. Οπότε φεύγουμε από εκεί. Έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν βλέπουμε πρωτοπαθή, οπότε πάμε στο δεύτερο στάδιο. Εκεί, αν δεν μας δώσει χαρακτηριστικά, τυπικά χαρακτηριστικά, η αξιολογική τομογραφία, όπως για παράδειγμα ενός λιπόματος, που όπως ξέρουμε όλοι μας έχει τυπικές απεικονίσεις στον αξιολογικό τομογράφο με τις αρνητικές πυκνότητες,
Αν δεν μας δώσει λοιπόν μια τέτοια χαρτυπική απεικόνηση, η αξονική, η μαγνητική τομογραφία στην περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει παραπάνω, απλώς την κάνουμε για να το επιβεβαιώσουμε. Αν δεν δώσει τέτοιες χαρακτηριστικές πυκνότητες και δώσουμε και δώσει μια τοπική πάση με έναν ομογένειο εμπλουτισμό, ναι, τότε εκεί θα πρέπει να προχωρήσει κανείς σε μαγνητική τομογραφία. Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας είναι όσον αφορά τις ενδομυοκαρδιακές αναπτύξεις όγκων, κυρίως τις ασύμμετρες, για να βοηθηθεί κανείς να ξεκαθαρίσει και να αποφασίσει αν αυτό είναι μια τοπική ασύμμετρος υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ή κάποια διήθηση. Εδώ είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Μπορεί να βοηθηθεί χρησιμοποιώντας ειδικές ακολουθίες να δει την ίνωση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυναμικές που ανέφερε και την αιμάτωση που ανέφερε η κυρία Ψωμά για να μπορέσει να δει αν είναι κάτι διαφορετικό από έναν τεχνητή. Πολλές φορές η έντονη υπάρχει η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια πολλές φορές δίνει έντονους σαφείς εμπλουτισμούς, κάτι που αρχίζει και σε προβληματίζει αν είναι υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, αν είναι διθυτική μυοκαρδιοπάθεια, αν είναι πρωτοπαθιακά μια μεταστατική νοσική, θα βοηθήσει το ιστορικό, το οποίο υποτίθεται ξέρω. Τώρα, όσον αφορά τις ενδοκυλωτικές, ο θρόμβος, όπως είπε και η κυρία Ψωμό, βγαίνει πολύ εύκολα εκτός παιχνιδιού με μια απλή, καλή αιματική μελέτη και σαφώς με την παρουσία κάποιες ισχυμικές περιοχές με τον χαρακτηριστικό εμπλουτισμό που είδαμε στο παράδειγμα. Δηλαδή, τον υπενδοκαρδιακό ή τον διατυχωματικό με την ενευρηματοειδή διάταση και την παρουσία του θρόμβου. Πρόβλημα ίσως δημιουργήσει, αυτό όσον αφορά τις κοιλιές, πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στην διάγνωση και στην ανίχνευση του θρόμβου όταν είναι στα οτία πάνω ψηλά, που μερικές φορές στον πυρετό της δουλειάς μερικές φορές χάνονται. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να τονίσω, να βάλω μια παρένθεση εδώ πέρα, ότι η διακριτική ικανότητα της αξονικής όσον αφορά το πάχος του τομής είναι σαφώς καλύτερο από την μαγνητική. Δηλαδή, όσο μειώνουμε το πάχος στη μαγνητική, τότε τόσο χάνουμε στην ποιότητα. Ενώ στην αξονική έχουμε πολύ καλή, με 0,6 χιλιοστά, πολύ καλή περιγραφή της ανατομίας, οπότε καλό είναι να ξεκινάει κανείς από μια αξονική. Από εκεί και πέρα τώρα, φτάνουμε στο στάδιο να κάνουμε τη μαγνητική τομογραφία με ορισμένα συγκεκριμένα με ερωτηματικά πλέον. Ένα, είναι ενδοτυχωματικό, που επεκτείνεται εξωτυχωματικά. Είναι εξωτυχωματικό που επεκτείνεται ενδοτυχωματικά. Δηλαδή, ένας όγκος που είναι πνεύμονα, ο οποίος είναι δεξιά παρακαρδιακά, αν είναι κοντά στην πεζοκόντα, δεν θα σταματήσει τίποτα να προχωρήσει, να διηθήσει το περικάρδιο και να προχωρήσει προς το μυοκάρδιο. Εκεί τότε, όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε, πιστεύω ότι θα πρέπει οι κινηματικές να βοηθήσουν πολύ. Ένα. Και από εκεί και πέρα θα ψάξουμε να βρούμε στοιχεία τα οποία θα μας δώσουν πληροφορίες για την πιθανή διήθηση του μυοκαρδίου. Γιατί είναι τόσο πολύ στενά τα πράγματα εκεί πέρα με την έννοια ότι το περικάρδιο σαφώς δεν το βλέπουμε. Αν έχουμε περικαρδιακή συλλογή μεταξύ του όγκου και του ελεύθερα κινούμενου περικαρδίου, είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι διηθημένο. Από εκεί και πέρα όμως, άμα δεν έχουμε αυτό το στοιχείο, θα πρέπει να κάνουμε TAF2, να δούμε TAF2 map, να δούμε αν υπάρχει ήδη, αν έχει διαταραχή, δηλαδή η σύσταση του μυοκαρδίου στην περιοχή της επαφής. Οπότε, συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερες τεχνικές, όσον αφορά κυρίως ιστικού χαρακτηρισμού, TAF1 map, T2 map. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, ένας άρρωστος ο οποίος συνεργάζεται. Γιατί όταν ο άρρωστος αρχίζει να μην συνεργάζεται, τότε τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Όταν ένας άρρωστος συνεργάζεται και πάρουμε το πιο βαρύ πρωτόκολλο, δηλαδή τις κινηματικές μας, τις TAF2 FATSAT,
Τάφα ένα φατσάτ μερικές φορές χρειάζεται. Τάφα ένα και τάφα ένα φατσάτ. Μερικές φορές χρειάζεται. Και πάρουμε και τους χάρτες, συν το σχεστικό, το πολύ πολύ να φτάσουν στα 50 λεπτά. Αν συνεργάζεται ο άλλος όσον αφορά τις αναπνοές, την κίνηση κτλ. Αν δεν συνεργάζεται, τότε αναγκαστικά θα τροποποιηθεί κάπως το πρωτόκολλο, ώστε να πάρουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Τώρα, ξεκαθαρίσαμε αν είναι το τείχωμα, αν είναι έξω τείχωματικό που το διηθεί, μένουν ο θρόμβος, ο οποίος είπαμε είναι και αυτός έχει ξεκαθαρίσει, έχει φύγει από το παιχνίδι. Εκείνο που μένει είναι και ίσως είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτή η μικρή όζα που βλέπουμε κοντά στις βαλβίδες. Όπως είπε η κυρία Ψωμά, τα μειξώματα συνήθως είναι κοντά στις βαλβίδες. Αλλά από εκεί και πέρα το μέγεθος μπορεί να μας βοηθήσει και οι διάφορες τεχνικές, όπως ανέφερα προηγουμένως τα φένα, τα δύο φατσάτ, μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω, δεν το έβαλες αυτό. Αυτό με το, στην κατοχή φλέβα. Α, το σαμπεριστατικό. Ναι. Αυτό ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον περιστατικό. Ήταν ένα όγκος, ακριβώς στην εκβολή της κάτω κύλης φλέβας, που στον αξονικό ήταν υπόπυκνος, δεν εμπλουτιζόταν καθόλου, πήραμε καθυστερημένη, δεν εμπλουτιζόταν καθόλου, αλλά φάνηκε στο χωρίς σχεστικό ότι είχε ασαφείς περιοχές υψηλών πυκνοτήτων μέσα στο τέτοιο της, μέσα στο εμβαδόν της. Με αυτά τα στοιχεία και μόνο. Σαφώς δεν είχε υπασβεστώσεις. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κανείς να το προσέξει. Αν υποψιάζεται ότι έχει υπασβεστώσεις, ένας όγκος θα πρέπει να ξεκινάει από τέτοιο, από ξενική τομογραφία. Για παράδειγμα, είχαμε παλιότερα, πριν 3-4 χρόνια, μια μεγάλη μάζα, μάλλον για την ακρίβεια, ήταν η πρώτη πατάτα, ας το πούμε. Μια ολόκληρη γκόμορφη βλάβη στο δακτύλιο της τέτοιας, της Μητροειδούς. Η οποία σε έναν άρρωστο που ψεζόταν, είναι πολύ σημαντικό και το ιστορικό, που ψεζόταν ενδοκαρδίτιδα, έτσι που το είδα και εγώ, άκρος, ήταν βάζουμε ένα απόστημα τρανό και μεγάλο και στην ουσία ήταν μια τυροειδής εκφύλιση. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να το περάσει στην όλη αυτή η διαδικασία, θα γινόταν με μια αξονική τομογραφία. Δεν χρειάζεται καν να πάει μετά στη μαγνητική, εκτός αν έχεις ερωτηματικά από τις γλωχίνες. Συνεπώς, γύριζα πάλι σε αυτό το περιστατικό και η αξονική τομογραφία έδειξε αυτά τα αιμορραγικά στοιχεία. Στη μαγνητική μετά την κάναμε κυρίως για να δούμε, επειδή ήταν ακριβώς κοντά στο στόμιο της εκβολής της κατοκύλης φλέβας, αν επεκτείνεται προς την κατοκύλη φλέβα ή αν προκαλεί πιεστικά, έτσι, πώς το λένε, βαλβιδικά φαινόμενα, ας πούμε, με τη ροή. Δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά επιβεβαιώθηκαν τα αιμορραγικά στοιχεία και πολύ χαρακτηριστικά ο ανομοιογενής εμπλουτισμός που ήταν τυπικός ενός μειξώματος. Σε άλλη διαστολή, βέβαια, ήταν ένας μεγάλος πόσο ένα, να ήταν 3% κάπου γύρω. Σε έναν άλλο όγκο, πάλι, ο οποίος ήταν σε τυπική θέση, στην βαλβίδα της Μητροειδής, την πίστια βαλβίδα της Μητροειδούς, προς τον τέτοιον, προς τον κόλπο, το δώσανε από τους υπερήγους στο μίξωμα, το δώσαμε και εμείς στο μίξωμα, αλλά λόγω νηφικής ανεπάρκειας δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε στη μαγνητική. Θα το πάμε, θα περιμένουμε να βελτιωθεί και από εκεί και βλέπουμε. Συνεπώς, εν κατακλείδη, νομίζω ότι η επιλογή της πρώτης απεικονιστικής διερεύνησης εξαρτάται από το ιστορικό, την ηλικία και την καλή κουβέντα με τον καρδιολόγο ή αυτόν που έκανε το υπηρεχογράφημα. Από εκεί και πέρα, επειδή και η εξέταση της CT αγιογραφίας, στεφανιογραφίας, είναι αρκετά τέτοιο, πώς το λένε, έχει δουλευτεί αρκετά σε όγκους, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες. Είναι πιο γρήγορη, πιο σύντομη όσον αφορά τέτοιο. Με μια σάρωση, τα καινούργια μηχανήματα μπορεί κάλλιστα να διερευνηθεί όλο το σώμα του αρρώστου, θώρακα, σκυλιά, για να αποκλείσουμε τη μεταστατική νόσο. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα ευρήματα και τα ερωτηματικά που ακόμα περιμένουν, θα πάμε εντοπισμένα με τη μαγνητική τομογραφία και θα ψάξουμε. Εκτός βέβαια, αν έχει τέτοιο, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σε αυτό
Μπορεί παίζει μεγάλο ρόλο και το σπινθυρογράφημα. Δηλαδή, αν έχουμε έναν άρρωστο με μια ενδοτυχωματική πάχυνση, υποψιαζόμαστε ότι το σπινθυρογράφημα θα δείξει τη βλάβη, αλλά θα δείξει και τυχόν άλλες αιστείες σαν μεταστατική νόσος κτλ. Οπότε αμέσως μπορούμε να ξεφύγουμε από την αυτήν, μπορούμε να φύγουμε από την αξονική και να πάμε στη μαγνητική. Γιατί ήδη έχουμε την απάντηση της μετάστασης. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση ή αν άφησα ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. Σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστούμε για τα πολύ εύστοχα σχόλια και για τις κλινικές καθυστερήσεις. Προφανώς κάθε περίπτωση εξατομικεύεται, αλλά ενδέχεται να τις χρειαστούμε όλες τις ερωτήσεις. Να κάνει βιογράφημα, να κάνει εξονική, να κάνει βιογράφημα, να κάνει μονική. Ένα φορά μπορεί να συμβαίνει και όταν έχουμε τις πάντες οντότητες, σαν και αυτές που συζητάμε τώρα, ίσως να είναι και ένα πρόβλημα. Αλλά καλό είναι όμως να ξέρουμε κάθε φορά να κάνουμε μια εξέταση για ποιο λόγο την κάνουμε και ψάχνουμε. Και σε αυτό προφανώς και η ομιλία της σχέση μας και τα σχόλια του κ. Φούσκουρα βοήθησαν πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο, του προϊστάμενου, σχόλιο, παρατήρηση. Γύρω από το θέμα. Είναι εξειδικευμένο το θέμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το να ασχολούμαστε στα μετακλαδικά μαθήματα της απεικόνησης καρδιάς έχει και ένα στρατηγικό ρόλο. Δεδομένου ότι η απεικόνηση καρδιάς είναι ένας χώρος που και άλλες ειδικότητες θα ήθελαν να τον έχουν. Και συμβαίνει εμείς να έχουμε τα καλύτερα μηχανήματα για την απεικόνηση, την τομογραφία, την ελληνική τομογραφία. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχουμε και την αντίστοιχη εκπαίδευση, το συνολικό αντικείμενο κινδυνεύει κάποια χρόνια μετά να βρεθεί στα χέρια άλλων ειδικοτήτων. Επομένως, η μόνη θωράκιση για την εθνολογία είναι να ξέρει ο εθνολόγο την πλειά. Γιατί να ξέρει την πλειά του πρέπει να είναι κλινικό εθνολόγο. Είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί, τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά η καρδιά είναι ένα χώρο, η καρδιακή εικόνηση, η καρδιά κυρίω, είναι ένα χώρο που διαθέτει με την καλύτερη τεχνολογία, αλλά δεν αποφύγεται στο μέλλον να δούμε άλλε ειδικότητε να μα πούνε εξαιτία τη δικιά μα ανεπάρκεια να στηρίξουμε την τεχνολογία που διαθέτει. Επομένω, έχει νόημα και, το λέει και για του νεότερου, έχει νόημα να τη δουν αυτό το κομμάτι τη τεχνολογία, γιατί και επαγγελματικά προσφέρεται, αλλά και έχει και πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο χειρισμό των αρρώστων, στην αντιμετώπιση των αρρώστων. Αν υπάρχει λοιπόν κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση, κάποια ερώτηση. Όπω ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Σωμά και στον κύριο Κούσκουρα μαζί με την κάθε οδήγησή του. Έχει εμβαθύνει το τελευταίο διάστημα στην εικόνηση καρδιάς. Να πω για τους υπόλοιπους παρόντες και από το διαδικτύο ότι κύριε Ψωμά, για μένα είναι το παράδειγμα ενός μιας γιατρού στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν επαναπαύεται. Έχει στην διάρκεια της εργασίας της τόσο από τρία παιδιά που μεγαλώνει σπίτι. Έχει γράψει και έχει προκληρώσει την δευτεροκή διατροφή τη. Έχει ασχοληθεί παραπάνω και με την επαγγελματική τεχνολογία. Και το τελευταίο εξάμεινο, μάλλον όλο το 2023, άρχισε να εξειδικεύεται με παρουσία στο εξωτερικό και στην απεικόνηση καρδιάς. Κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερο κόπο και προσπάθεια, θυσίες για να καταφέρει να βελτιώθει καταρχάς η ίδια. Και όταν λέω βελτιωθεί, εννοώ να αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες σε νέους τομείς. Αυτό που είπε και ο καθηγητής κ. Πρασόπουλος, ότι μόνο έτσι μπορούμε να χτυπήσουμε άλλες ειδικότητες, οι οποίες θέλουν να πάρουν κομμάτι της πίτας της αποκλειστικής. Και ο μόνος τρόπος είναι... Όλη την πίτα. Μερικοί θέλουν πολύ την πίτα, ναι. Και ο μόνος τρόπος είναι με αυτού του τύπου της εισαγωγικά θυσίας και πάλι δίνω συγχαρητήρια στην κυρία Ψωμά και για όλο το ότι έχει κάνει μέχρι τώρα και φυσικά αυτό που μπορεί να προσφέρει και στο μέλλον. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτό είναι καλά λόγια για το οποίο σας υπογράφω. Να κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση.